Βαρκάρισε. Κεφαλιά προς τα πίσω και η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην εστία του Ιωνικού. Το βαρκάρισμα από πίσω για τον Κωνσταντινίδη ζητούν πέναλτι. Παίρνει φορά ο Τσάρτας που έχει παράδοση καλή τα τελευταία χρόνια εναντίον του Ιωνικού και ανοίγει το σκορ 0-1. Καμάρα. Κάνει μια υπέροχη παλιά για τον Λάκη. Εδώ τον εμπνοεί τα κινητά του. Κυνηγάει τον Λάκη ο Μικές και ο παίκτης ΑΕΚ στην περιοχή. 0-2. Πάς αμέσως το σούτ από το Βιλιανάκη, καταπληκτικό γκολ. Άμα ήμουν εγώ, πίσουνε με βρίζανε και λέγανε μπράβο, βγήκε έξω. Τι να δεις, ο κόσμος είναι με την ομάδα του. Τους σέβομαι, τους αγαπάω γιατί έχω ζήσει πολύ καλή στιγμή μαζί τους. Καταλαβαίνω ότι είναι μια πικρία επειδή χάσαν τον ποδοσφαιριστή, αλλά εγώ δεν θα τεπρόθεσα να το χτυπήσω. Έκανα ένα τάκλι που είχα να κερδίσω την μπάλα. Είχε σαν αντίκτυπο να χτυπήσει ο Άκης ο Ζήκος. Πιστεύω να μείνει σοβαρά. Έκανα να δεις ποδόσφαιρο παίζουμε. Στο κάτω κάτω δεν παίζουμε τίποτα άλλο. Αν παίζαμε τίποτα άλλο κανένα σκέκι, θα παίζαμε σε ένα δωμάτιο και θα μας κλείσουμε σε ένα τραπέζι 2-2 και θα παίζαμε. Είναι ποδόσφαιρο, είναι ένα άθλημα που είναι δυνατό, σκληρό, όλοι το γνωρίζουμε. Γίνονται σκληρά μαγαζαρίσματα, δυνατά μαγαζαρίσματα. Δεν είχα πρόθεση να χτυπήσω προς Θεού. Είναι συναθλητής μου, σέβομαι το ψωμί που τρώνε όλοι οι άνθρωποι. Ίσως πιο νέος να ήμουν πιο σκληρός, αλλά τώρα έχω καταλάβει ότι πραγματικά επειδή έχω οικογένεια και εγώ, ότι ζουν και αυτοί οι άνθρωποι από αυτή τη δουλειά. Να ακούσουμε τον Νίκο τον Χριστίδη να μας μιλήσει για την ΑΕΚ, για την οποία βεβαίως και εγώ θα πω τη γνώμη μου. Διότι όπως έλεγα προηγουμένως και να κάνω μια σύνδεση με το προηγούμενη κουβέντα μας, ότι είναι πολύ μεγάλο πλήγμα μια ομάδα με μεγάλη λαϊκή βάση όπως είναι η ΑΕΚ να είναι απούσα 7 χρόνια. Και βεβαίως κάθε χρόνο η ΑΕΚ ξεκινάει με στόχο το πρωτάθλημα, κάτι που συμβαίνει και αυτή τη σεζόν. Κανείς δεν ασχολείται κατά πόσον η ΑΕΚ μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα και στην πορεία τα πράγματα ξεκαθαρίζουν και δείχνει και φαίνονται όλες οι αδυναμίες της ΑΕΚ. Αυτή η ΑΕΚ του Μάκη Ψωμί.